Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, εχθές πήγαμε με τα παιδιά για καλαμαράκια. Καλύτερα να πηγαίναμε για καλαμάρια να φάμε, είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, καλά περάσαμε, ήπιαμε τις μπύρες μας, το μιλίδι μας, καλά ήταν. Ρίξαμε μέσα και τις καλαμαριέρες, δοκιμάσαμε και τα καλάμια. Σε γενικές γραμμές όλοι ήμασταν ευχαριστημένοι, δοκίμασα όλα τα σεταρίσματα και εντάξει, το καλάμι, το έγκυ μαζί με το κρέστ ήταν κορυφαίο, λογικό ήταν και το πιο ακριβό. Πάντως σε μένα μ' άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, έτσι κι αλλιώς και εκεί παίρνει για μένα δύο thumbs up, το καλάμι το Shadow Strike της Sim και το κούμα το Φίνα το τριαντάρι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι σχεδόν και τα τρία καλάμια έκαναν ταυτούσιες βολές και απορώ γιατί κάποιοι λένε ότι το κούμα το G-Force, αν θυμάμαι καλά έτσι το λένε, που ήταν και 2.40, δεν είναι καλό καλάμι για τα λεφτά του στα 24 ευρώ, μια χαρά. Και ο μηχανισμός ο Revenger με την πετονιά την 25, την Gold, μια χαρά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είτε για μασίτα που βάλαμε, είτε κινέζικη που βάλαμε, είτε alligator που βάλαμε, είτε με φωτάκι που βάλαμε, όλες το ίδιο αποτέλεσμα είχαν. Υπήρχε πάρα πολύ σαρδελάκι, δηλαδή να σας το παρομοιάσω, θα περπάταγες απάνω στη σαρδέλα, τόσο πυκνή ήταν μπροστά. Και μάλιστα θα δείτε και το βίντεο, Ιούλιος έπιασε και μία έτσι με την απόχη και άλλοι έβαζαν την απόχη μέσα επειδή τα καλαμάρια δεν μας έκαναν τη χάρη. Και στις 3 ώρες περίπου που παίξαμε εκεί μόνο 2 καλαμάρια βγήκανε, 10-12 άτομα σέρνανε, ήταν μερικοί με 3-4 καυτερά με σαρδέλες, φρύσες, γόπες απάνω. Τίποτα. Ίσως να χρειάζεται να γίνει ακόμα περισσότερο πιο κρύο το περιβάλλον και το νερό για να υπάρχουν περισσότερα. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν οι βολές του μαθητή που έφταναν πολύ κοντά, δηλαδή πολύ πόνταν με 2-3 μέτρα μονάχα από τις βολές που κάναμε εγώ και ο παράξενος τύπος, ο Ιούλιος. Έτσι. Και δούλεψε και αυτός όλους τους εξοπλισμούς. Για πείτε μας κύριε μαθητή, για ελάτε εδώ, ελάτε, ελάτε εδώ. Έλα μας καλέ. Έλα εδώ, για έλα από εδώ στην κάμερα. Είμαι να μας πεις ότι... Μαγαζί, αδερφέ. Ωραία, λοιπόν κάτσε εκεί, εκεί. Είμαι καλά εδώ, βλέπω. Ωραία, λοιπόν, ναι, λίγο πιο, λίγο πιο εκεί, εκεί. Σήμερα είμαι ντεφορμέ. Ναι, είσαι ντεφορμέ. Α, τι θα γίνει τώρα, θα το παίξουμε, θα μπεις, θα βγεις. Εδώ είμαι, κομπλέ. Από εκεί δεν γίνεται, ωραία, άντε να ακούμε τη φωνή του γιατί είναι το παιδί ντρέπεται. Δεν μου έχεις βάλει φουμό στο πρόσωπο. Δεν έχω βάλει τίποτα. Λοιπόν, πώς φανήκανε τα τρία σύνολα τα καλαμάκια? Πώς φάνηκε η περιπέτεια χθεσινή? Πολύ δυνατή. Τούρμπο. Φίλες και φίλοι, ό,τι λέει ο δάσκαλος βγαίνει. Ακριβώς. Μου είπε θα πετάξεις έτσι, έτσι και έτσι. Και το πέτυχα. Λοιπόν, συγχαρητήρια δάσκαλε. Τον ακούσατε έτσι, αφανής ήρωας. Βέβαια θα δείτε το βίντεο και θα δείτε ποιος είναι. Είναι ο Ευεργέτης όπως λέω εγώ. Ο δάσκαλος είναι μπροστά. Να τον ακούτε. Φτάνει, το τάλιρο τελείως, δεν έχει άλλο. Πενιντάρικο. Λοιπόν, πλακίτσα κάνουμε. Πάντως καλά περάσαμε. Εντάξει, μια εμπειρία ακόμα ήτανε. Και ευχαριστούμε που βλέπετε τα βίντεο μας. Έτσι, να είστε καλά. Γεια σας.